μια χαρά ημοτσίου. Έτσι να ζήσει τη σιγάνια. Θα σου πω πώς έχουν τα πράγματα, φίλε. 15 Αύγουστο στην Αθήνα μένουν μόνο οι μπατήριδες και όσοι δεν έχουν κόσμο για να πάνε έξω. Το 2005 γυρίστηκε μια ταινία. Ο Τσίου. Το 2021 κάποιοι αποφάσισαν να κάνουν την ταινία παράσταση. Live. Το Τσίου Live. Είμαστε πολύ ανεβασμένοι. Ο Αλέξανδρος μου στέλνει βιντεάκια που κάνει τον Τζίου και γελάμε. Γενικώς το κλίμα είναι πάρα πολύ ευχάριστο από όλη την ομάδα. Προετοιμαζόμαστε να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί, να κάνουμε τον Τζίου live για να περάσουμε. Τέλεια. Ξαφνικά διαρρέει ότι ανεβαίνει το σπιρτόκουτο στη στέγη. Και είχα, τι. Πρέπει να ήταν μετά από κάνα εξάμηνο που το συζητήσαμε, που έσκασε. Το σπιρτόκουτο. Πραγματικά ήμασταν οι πρώτοι. Ο Στέφανος ήταν ο πρώτος που το σκέφτηκε και ήμασταν οι πρώτοι που σκεφτήκαμε να το πράξουμε. Σε θυμάμαι να μου λες, τι θες, μαλάκα, πως λάβω. Ήταν αυτό το, ναι. Δηλαδή, μας πρόλαβαν, τι φάσαμε αυτή. Ευτυχώς είναι musical. Και κάπου εκεί είπαμε, α, δεν είναι ανταγωνιστικό προϊόν. Και αφού έχουμε κατευνάσει λίγο, είμαστε ωραία, κάνουμε κάτι άλλο τελείως. Σκάει και ο Ρένος Χαρλαμπίδης και λέει, εσύ, όπα, έλα. Τι κάνατε. Ναι. Επιβεβαίωση, ξεκάθαρα. Ναι, επιβεβαίωση. Βασικά αυτό ήταν. Δηλαδή, όταν το μάθαμε, κυρίως ήταν. Στάλεγα. Ναι. Στάλεγα. Ότι δεν ήμασταν τρελοί. Στάπα. Στάπα. Επιστρέφουν δύο ταινίες που αγαπήθηκαν στο σανίδι 17 χρόνια μετά. Ευτυχή σας συγκυρία, θα την πω εγώ. Ναι, μπορεί να ήταν καλό για τη δουλειά μας, μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα συμπιπτάμε και χρονικά. Εμείς τα παίζαμε πολύ νωρίτερα από αυτούς, οπότε δεν πολύ ασχολήθηκα. Συνέχισα κανονικά τις δουλειές για το Τσίου Live. Τότε ήταν και όλα στην περίοδο που κλείναμε το cast, που πηγαίναμε με το Μάκη, βρίσκαμε τον Μπαρίσκη, βρίσκαμε την Τζένι, βρίσκαμε τον Κολοβό. Και πηγαίναμε και τους βρίσκαμε σαν να κάνεις booking τώρα τους Beatles, έτσι. Δηλαδή έναν-έναν, παιδιά μπορείτε, πάμε να κάνουμε την επανασύνδεση. Ήταν ωραία εποχή. Βασικά είχα κολλήσει, το θυμάμαι αυτό, είχα κολλήσει πάρα πολύ το πιο σημαντικό άτομο σε όλη την παραγωγή, είναι η Τζένι για κάποιο λόγο. Γιατί ήταν η πιο πιασάρη και ήταν αυτό που λέγαμε το commercial στοιχείο. Δηλαδή ο Μάκης είχε γράψει το χαρακτήρα στην Τζένι, τον είχε παίξει και θεωνά αβίαστα, αβάδιστα που λέμε. Βγήκε αυτό το. Ήταν βασικό ρόλο. Και στο πάρκο. Πολλοί κόσμοι είχαν κολλήσει με τι ατάκε στην Τζένι. Τι και μετά. Τι θα κάνουμε. Α, έφτασε και στο μετά. Εγώ ήμουν. Όχι πιτσιρίκα. Αδιανόητα πιτσιρίκα στο πρώτο έτος της δραματικής σχολής. Θα διαβάσει και το. Να συνεχίσουμε το επόμενο. Ωραία. Θυμάμαι, αν είναι δυνατόν, πόσο αφελής ήμουνα. Δεν ήξερα και έκανα λίγο πρόβες στο σπίτι μου με ζάχαρη. Έβαζα ζάχαρη και είχα ρουφήξει και λίγη ζάχαρη. Τα αλήθεια το ορκίζομαι, που είναι απλώς, ξέρεις, σαν να τρως μια πάστα από το ρουθούνι. Και ήμουν έντρομη, αλλά ντρεπόμουν και λίγο να ρωτήσω. Έλεγα να το πω, να μην το πω. Τι θα κάνουμε, θα μου βάλετε να πιω. Και είχα πάρει μια απάντηση του τύπου ότι αν είχαμε λεφτά να σου βάζουν στα γυρίσματα να πίνεις. Προφανώς τα πράγματα θα γινόταν πολύ διαφορετικά. Και λίγο πριν έχεις πει τη μυδιά σου. Αυτά μου τα έλεγες και πέρσι, ρε Μόνικα. Ούτε ένα μπάνιο στο σπίτι όλη μέρα. Και έρχομαι, κάνουμε το γύρισμα και έχουμε μία σκηνή στο ντουζ. Και ενώ όλα πάνε πολύ ωραία, προφανώς όλα τα πρακτικά δεν ήταν εξίσου φροντισμένα. Και θυμάμαι το καταπληκτικό, κάνουμε τη σκηνή στο ντουζ και βγαίνω και δεν βρίσκουμε πετσέτα. Ποιος να το έχει προβλέψει αυτό, ποιος να το φανταστεί ότι θα χρειαζόταν εδώ από σκηνή τους πετσέτα. Και ψάχνουμε και βρίσκουμε μία πετσέτα της ιδιοκτήτριας του σπιτιού, που είναι μία πετσέτα που έχει προφανώς πάρει κοπέλα στη θάλασσα, έτσι, με αλάτια. Σκουπίστηκαν αυτή την πετσέτα, να το ξέρετε. Έτσι, γιατί είμαστε εργάτες της τέχνης.
Τίποτα, ε. Όχι, ρε, χαμότο. Επίσης θέλω να ξέρεις ότι έχω έρθει πάρα πολλές φορές σε αμηχανία, ας πούμε, τις ελάχιστες φορές που είμαι σε κάποιο beach bar ή τέλος πάντων, που έχετε διάφορος κόσμος που δεν είναι, ας πούμε, και... έχεις κόκα, έχεις τσένι. Όχι, όχι, μου σε παρακαλώ να βγει το ξέρεις που αυτό δημιουργεί μια φοβερή άλλου τύπου οικειότητα, κατευθείαν που λες... Πεθαίνω και πόσες φορές την έχω δει αυτή την ταινία και είναι πολύ εύκολο το... γεφυρώνει τις αποστάσεις σε βαθμό που μερικές προσπαθένεις. Αλλά κατά τα άλλα φυσικά χαίρομαι πάρα πολύ με τους ανθρώπους που είναι εκεί, διαχρονικά σταθερά. Αλλά... ναι, ενίοτε... έχω αισθανθεί και μια μικρή... αμηχανία ίσως και suffocation. Πίεζα πάρα πολύ το Μάκη να κλείσουμε την Τζένι. Ενώ ο Μάκης φυσικά ήταν. Αλλά για ποια Τζένι, το Τζίου πρέπει να κλείσουμε. Mm. Δηλαδή δεν έχουμε άλλο χαρακτήρα. Νομίζω ότι εξ αρχής η θέα του ονόματος του Μάκη μου προκάλεσε απορία, χαρά αλλά και αμφιλεγόμενα συναισθήματα. Οπότε εξής, είχα λίγο κατά νου το ενδεχόμενο και μετά εσωτερικά το επεξεργαζόμουν. Επανερχόμουν, ξαναχανόμουν, δίναμε ένα ραντεβού, δεν ευωδωνόταν, προσπαθούσαμε ξανά και ο βασικός λόγος πέραν της ασυνέπειάς μου νομίζω ότι είναι πως εξ αρχής δεν ήμουν πάρα πολύ σίγουρη. Αυτές οι αμφιβολίες με έκαναν να αμφιταλαντεύομαι. Ήταν λίγο δύσκολη η προσέγγιση. Προσπαθούσε ο Μάκης να της πει ότι θέλω να σε δω από κοντά και να σου το πω ότι έχω στο μυαλό μου και όλα τα σχετικά. Η Τζένι κάπως να είναι πες μου. Πες μου πριν βρεθούμε. Προσπάθησα και εγώ τότε να τη βρω, να της μιλήσω, αλλά η επικοινωνία μας ήταν λίγο δύσκολη, χρονοβόρα. Θα σε πάρω, πάρε με αύριο, θα πάρω αύριο, να βρεθούμε μεθαύριο, δεν μπορούμε να βρεθούμε, να το κάνουμε την άλλη μέρα, ναι, αλλά... πολύ δύσκολο. Μας πήρε 2-3 εβδομάδες μέχρι να καθίσουμε κάτω με την Τζένι, μέχρι να γίνει κάποιο ραντεβού. Αμάπια που επιμένεις αυτό, δεν ήταν τόσο δύσκολη προσέγγιση. Δεν έτρεχες, ας πούμε, στα βουνά και με έψαχνες και μου λέει Τζένι! Και σ' άκουγα από τον απέναντι λόφο, αλλά κρυβόμουν. Με πήρες, σε πήρα, μετά από κάποιο διάστημα, μετά κανονίσαμε να βρεθούμε, δεν μπορούσαμε τελικά να βρεθούμε, ξαναμιλήσαμε και ξανα ακυρώσαμε διάφορα ραντεβού, μέχρι που ένα πολύ ζεστό μεσημέρι καλοκαιρινό βρεθήκαμε. Πήγαμε με το Μάκη, κάναμε ένα ραντεβού σε ένα καφέ με την Τζένι. Ήταν το πρώτο ραντεβού που κάναμε για ηθοποιό για το Τσίου. Είχαμε επίσης πάρα πολύ καιρό να συναντηθούμε και τότε δεν γνωριζόμασταν πολύ καλά και ήμουν το μόνο outsider νομίζω. Όλοι ήσασταν κάπως παρέα, έχω την αίσθηση. Οπότε υπήρχε και αυτό ότι ενώ γνωριζόμασταν υπήρχε κάτι ανίκιο. Δεν το ήξερα ότι οι ηθοποιοί μιλάνε μεταξύ του έτσι. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που τη λέει τη Τζένι ή το δεύτερο τέλος πάντων είναι ρε εσύ, τι κάνει. Καλά κρατιέσαι. Αποκλείται να μιλά σε μια κοπέλα έτσι, τόσο χύμα. Κατάλαβα ότι είναι επαγγελματικό δηλαδή, ότι μεταξύ του ηθοποιοί τα λένε αυτά. Τη είπε ο Μάκης εντάχει, κοίτα, κάνουμε το Τσίου και θέλω να συμμετέχει. Θα είμαι εγώ, θα είναι ο Λίτσης, θα είναι όλοι μέσα. Αφού έχει ξέρει μια υπέροχη κινηματογραφική και cult ιστορία. Γιατί πρέπει να το πειράξεις, να το κάνεις τι. Είναι αυτό που είναι. Είναι πολύ μεγάλο, ωραίο, ολοκληρωμένο. Έχει αγαπηθεί πολύ. Είναι σημείο αναφοράς. Η Τζένι στην αρχή δεν καταλάβαινε. Εννοώντας, δεν καταλάβαινε. Της πήρε λίγη ώρα να καταλάβει που το πάει. Δηλαδή είχε πάρα πολλές ερωτήσεις. Και τι, γιατί το κάνεις αυτό, γιατί το ένα. Πώς θα είναι, μήπως θα είναι εν τέλει ένα λίγο σαν ντοκιμαντέρ για τους ίδιους τους ηθοποιούς. Α, είναι αυτοί που παίζαν τότε στο Τσίου. Ξέρεις, είχα διάφορα ερωτηματικά. Και κάπου εκεί ξέρεις, πρώτα μικρά συννεφάκια για το αν θα μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί ή όχι. Να δούμε, βέβαια δεν το είχε αποκλείσει, αλλά δεν φαινόταν και πολύ ζεστή να το κάνει. Ήτανε τόσο μεγάλος ο πανικός εκείνη τη στιγμή, που το επόμενο τηλεφώνημα του λέω πάλι αυτό το κλασικό πες του. Του λέω του Μάκη σε παρακαλώ εξασφάλισε τουλάχιστον την Καλλιόπη. Παρακαλώ. Έλα εγώ είμαι. Έλα μικρέ τι νέα. Μήπως έχεις δουλειά και σε ενοχλώ τώρα μήπως. Κάτι έκανα αλλά πες μου. Είπε ότι υπάρχει αυτή η ιδέα από τον Κωνσταντίνο με τον οποίο είχαμε συνεργαστεί ήδη στο Hub. Και δεν τρελάθηκα.
Μ' άρεσε γιατί ενθουσιάστηκα που θα ξαναβρισκόμασταν όλοι αυτοί. Από την άλλη, ήταν κάτι που είχαμε κάνει και ήταν ωραίο και έπρεπε να αφαιθεί κατά τη γνώμη μου εκεί πέρα που είχε μείνει. Έχω μία ένσταση με πράγματα που προσπαθούν να συνεχιστούν γιατί είχαν επιτυχία, τέλος πάντων οι άνθρωποι είχαν περάσει καλά και είχαν κάτι να πούνε τότε. Αλλά νομίζω το θετικό του πράγματος ήταν πολύ ανώτερο από αυτό. Ευτυχώς Καλλιόπη ήταν αμέσως θετική. Αναρωτιόμουν πώς μπορεί αυτό να υπάρξει επί σκηνής, ενώ ήταν ταινία και κάναμε ένα brainstorming ουσιαστικά. Πιο πολύ με τον Αλέξανδρο και μετά μιλούσαμε και με τον Μάκη, αλλά ήταν ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Και αυτό βέβαια φαινόταν να είναι πολύ... έδινε μία βάντα χρόνου, οπότε φαίνονταν ότι όλα ό,τι μπορεί να προέκυπτε, ότι θα λυνότανε. Το να μην υπάρχει καν γραμμένο το έργο, το κείμενο, να διαβάσει έστω αυτή την ατάκα και να λέει πράξη πρώτη, σκηνή, κάτι, δεν είναι. Ήταν λίγο αγχωτικό. Υπήρχε και το στείλε μου το σενάριο και αυτό ήταν λίγο παράξενο. Αυτό ήταν παράξενο γιατί γυρνάμε μάτια και τη λέει: ποιο σενάριο, τι ταινία θα κάνουμε. Τι σενάριο, ποιο ρόλο να μπει και όλα αυτά. Η απάντηση ήταν λίγο τρομακτική και η απάντηση θα λες τις ατάκες που έλεγε η Τζέννη. Πολλά δε. Ναι, δεν ξέρω. Μου φαίνονται λογικές οι απορίες μου πάντως. Ναι, ναι, όχι, για το project ήξερε, αλλά εκεί έπρεπε λίγο να το αναλύσουμε στη συνάντηση. Οπότε ήμουν εγώ με τον Στέφανο, θα πάμε εκεί στο καφέ. Ήταν αρνητική. Ο Μάκης είχε μια βαθιά πίστη ότι στέκεται κάπως από μόνο του. Ότι θα φτιάξουμε τις εικόνες, θα φτιάξουμε τις ατάκες και αυτά. Αλλά δεν ξέρω, δεν βλέπεις μερικές φορές, ας πούμε. Όταν βλέπεις μια ταινία που είναι στηριγμένη σε ένα θεατρικό, πολλές φορές δεν το αισθάνεσαι αυτό και λες αυτό πρέπει να είναι θεατρικό. Κάτι γίνεται με τους χώρους, με τη διαδικασία και το αντίστροφο επίσης μπορεί να γίνεται ή να μην γίνεται. Αλλά όχι, δεν ξέρω, για έναν ηθοποιό το πάμε να κάνουμε κάτι και να μην έχει το κείμενο στα χέρια του είναι, ξέρεις, μια πηγή αβεβαιότητας και λίγο ξεσεργασιακή ηθική, δηλαδή οφείλεις τον άλλον να του δώσει το ρόλο του γραμμένο ακόμα και αν ξέρεις ότι θα στηριχτεί στην ταινία. Οφείλεις τέλος πάντων να πλησιώσεις τον ηθοποιό σου με αυτό που χρειάζεται για να αισθανθεί ασφαλής και μετά εκείνος οφείλει να σου δώσει ό,τι καλύτερο έχει για να ενσαρκώσει το όραμά σου που μακάρι να είναι και κοινό. Και επίσης οι άνθρωποι έχουμε διανύσει τόσο μεγάλη απόσταση και δεν μου αρέσει και πάρα πολύ αυτό, ξέρεις, το να έρθουμε να τους δούμε 20 χρόνια μετά. Ήταν πιο πολύ η αφορμή για να είμαστε μαζί, για να ξαναδούμε πώς μπορεί να πιάσεις κάτι σε μια τελείως άλλη φάση τη ζωή σου και με φοβερή ελαφρότητα και έλλειψη κινδύνου σε μια άλλη φάση που ήταν όλοι μας. Ήμασταν όλοι σε άλλη φάση. Αυτό. Επίσης, η Αθήνα το 15 Αύγουστο, που είναι μια ξεχωριστή εποχή, μια ξεχωριστή συνθήκη, δεν μπορεί με κανένα τρόπο να αποτυπωθεί σε καμία σκηνή όπως μπορεί να τη συλλάβει ο φακός και αυτή η νοσηρή πραγματικότητα, δηλαδή αυτή η αδειοσύνη, αυτός ο κενός χρόνος, ξέρεις, που δεν ξέρεις τι να κάνεις και απλώς πασχίζεις να φτιάξεις μια μάταια πραγματικότητα πηγαίνοντας σε ένα πάρτι, βρίσκοντας την πρέζα σου για να φτιαχτείς, δεν γίνεται σε μια σκηνή. Τι θα κάνεις, θα πετάξεις σκουπίδια, δεν υπάρχει αυτό. Ούτε ο δρόμος, ούτε το μηχανάκι, ούτε η εξάτμιση, δηλαδή η Αθήνα είναι πρωταγωνίστρια, παίζει το δικό της ρόλο. Έτσι, δεν είναι το τοπίο, είναι το πρόσωπο το ίδιο. Είναι ο δυνάστης, ας πούμε, των ηρώων και το πεδίο τους. Αυτό ούτε κατά διάνοια δεν μπορεί να συμβεί. Ναι, όση χαρά και ενθουσιασμό και να έχεις. Η βασική αιτιολογία της Θεωνάς ήταν ότι τον Αύγουστο εγώ... κάνω διακοπές με τον άντρα μου και το παιδί μου. Του πήρε πάρα πολύ σεβαστό. Αυτό ήτανε. Νομίζω ότι απλά δεν ήθελε. Ήτανε κάτι στην οποία συγκεκριμένη φάση της ζωής της, ο ρόλος αυτός που είχε κάνει, δεν είχε να της προσθέσει κάτι άλλο. Δεν ξέρω πώς σκέφτηκε η ηθοποιία, ξέρεις. Γιατί όταν κάτι έχει γράψει, ας πούμε, μια ιστορία κινηματογραφική και έχει κερδίσει τις καρδιές γενεών και γενεών, γιατί να το κάνεις, δηλαδή στα αλήθεια, γιατί να το κάνεις παράσταση.
Και φύγαμε από εκεί πέρα πλέον πεπισμένοι ότι δεν τα καταφέραμε. Δηλαδή, ήμασταν και οι δύο ότι δεν θα το κάνει, Τζένι. Ο Μάκης ήταν σχεδόν σίγουρος 100%. Εγώ προσπαθούσα να κρατήσω κάποια ό,τι ψήγματα αισιοδοξίες είχαν μείνει και να πω ότι όχι, μα έχει τίποτα καλύτερο να κάνει. Τύπου εννοείται θα παίξει την Τζένι στο Τζιο. Αυτή είναι η Τζένι, δεν μπορεί να είναι άλλη Τζένι. Τελικά τη χάσαμε. Τελικά τη χάσαμε. Κάνω έτσι λίγο μια τέτοια, μια αναδρομή. Θα σου βάλω τον Ταΐγετο στον κόλο πέτρα πέτρα, ρε. Αγαπημένη ατάκα. Θα σου βάλω τον Ταΐγετο. Ρίκος Δρίτσης. Είναι μια μορφή και, ένα μούτρο, θα το πω έτσι απλά, που τότε που κάναμε την ταινία και έχοντας δει το Σπιρτόκουτο, τον είχαμε σχεδόν ερωτευτεί κινηματογραφικά. Είναι ατακάρα. Τι τη θυμάμαι είναι. Στο σινεμά, αντίχησε δηλαδή. Ναι. Φανταστική. Εντάξει, αυτό είναι ένα λεξιλεγνικό επεισόδιο τώρα να το ακούσεις. Δεν είναι. Έχει μια απόλαυση, ρε παιδί μου. Αυτή η αθυροστομία είναι σχεδόν λογοτεχνική. Έτσι. Αυτή η ατάκα είναι του Ερίκου. Ναι. Και μου την έφερε και από το σπίτι, Δικήτα, αφού γράφει στον Μπακατσιάκο, είναι μανιά της αυτός. Τι είναι, καλαμανιά, μας λένε ναι. Λοιπόν, άκου αυτό. Μου τη λέει την ατάκα, του λέω, ρε φίλε, αυτή η ατάκα είναι, δεν είναι τσίκο, είναι πολύ σκληρή. Ό,τι είχε τελειώσει η ψυχή στο στόμα. Δηλαδή, του λέω, είναι άλλο είδος χιούμορ, αλλά την άλλη είναι τέτοια ατακάρα που δεν γίνεται να δει. Είναι ατακάρα. Όχι, αγόρι μου. Σε μία ώρα θα... Μου το κλείσε το μου, Νίνα. Το χαμίσω το, Μπούστη. Εμένα, ρε. Ναι, πού στην Πακασιάκο εμένα, ρε, πού στην να πούμε. Καλά, ρε, παιδί μου. Θα σου βάλω τον Ταΐγετο στον κόλο πέτρα πέτρα, ρε. Ποιοι είναι εδώ. Συλλετόχοντρο και το δερμοσύμφωνα από τον Πακασιάκο. Καλά, εντάξει, ο Ερίκος νομίζω ότι αυτά είναι βούτυρο στο ψωμί του. Ο χρόνος περνάει, φτάνουμε στο 2021 και στη δημιουργία του Τσίου. Ο Ερίκος ακούει την ιδέα και υδρώνει. Εννοώ ότι ναι, μεν από τη μία του αρέσει που όλο το παρεάκι θα βρεθεί, αλλά ο Μάκης μου μεταφέρει ότι τον ανησυχεί η φόρμα με την οποία θα παιχθεί το Τσίου, τι θα είναι ακριβώς αυτό, πώς θα το επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Δύσκολη στιγμή. Με τον Ερίκο είμαστε φίλοι. Μπορεί να μην βρισκόμαστε πια τόσο συχνά, αλλά γνωριστήκαμε στο Τσίου, οπότε... Τι πρόβλημα έχεις, κοπλά μου. Τι πρόβλημα έχει η ομορφιά μου, το μωρό μου. Τι πρόβλημα έχεις, κοπλά μου. Με πήρε τηλέφωνο μικρός. Δεν θέλω να ακούσω. Γιατί ρε Στέλιο το κάνεις αυτό, αδερφός μου είναι. Ναι, μωρέ, δίνε τόση λεφτά να πάει να τα πίνει πρέζα αυτός. Ήταν χάλια στο τηλέφωνο. Ναι, μωρέ, το παιδί. Τέλειο σταμάτα να κατηγορείς το μικρό. Είναι καλό παιδί και το ξέρεις. Και αν έχει μπλέξει είναι επειδή είναι ευαίσθητος. Με τη Γκαλιόπη του Τζερμάνη βρεθήκαμε εκείνη την εποχή. Της εξέθεσα λίγο τις αντιρρήσεις μου και λίγο τους φόβους μου πάνω σε αυτό. Δηλαδή δεν το έβλεπα να γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ο Ερίκος ήταν από τους λιγότερο ενθουσιασμένους. Δεν με έπεισε από την αρχή ότι είναι καλό ή ότι μπορεί να γίνει κάτι το Τσίου να μεταφερθεί σε θεατρική εκδοχή. Είχε κάποιες ενστάσεις στο πώς θα γινόταν το όλο πράγμα. Δηλαδή, κάποια πράγματα θεωρούσε ότι έπρεπε να εξελιχθούν ή να αλλάξουν. Πώς δηλαδή γίνεται ένα κινηματογραφικό σενάριο αυτούσιο, χωρίς να διασκευαστεί σε κάτι άλλο, με αρκετά εξωτερικά. Δεν ήταν δηλαδή ένα σενάριο τύπου Σπιρτόκουτου που είναι μέσα σε ένα διαμέρισμα, οπότε σχετικά εύκολα μεταφέρεται σε μια θεατρική σκηνή. Ήταν ένα σενάριο με αρκετούς εσωτερικούς χώρους, δεν ήταν ένα μόνο σπίτι, και άλλους τόσους εξωτερικούς χώρους, και αυτό έτσι όπως το καταλάβαινα εγώ και το καταλαβαίνω ακόμα ως έναν βαθμό, απαιτεί δεν ξέρω τι είδους διασκευή για να παιχτεί δηλαδή θεατρικά. Εγώ το αμφισβητούσα λίγο αυτό το πράγμα και αν θέλεις ακόμα το αμφισβητώ λιγάκι.
ότι κάτι τέτοιο δηλαδή έχει νόημα να γίνει. Ο Ερίκος, δεν ξέρω δικαίως ή αδίκως, αυτό δεν το εξετάσω εγώ. Το ξέρει ο Μάκης δηλαδή και ο Ερίκος, αυτό είναι μεταξύ τους. Ήθελε να συμμετέχει ενεργά και στην συγγραφή της προσαρμογής του Τσίου. Και χωρίς να έχουμε γνωριστεί ακόμα με τον Ερίκο, με έπαιρνε τηλέφωνο ο Μάκης, μιλούσαμε δηλαδή, μου λέει λίγο αυτό, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Σου λέω και πάλι, εκείνη την εποχή εγώ πετούσα, θεωρούσα ότι εντάξει, προφανώς, δώσ' του μπορεί να γράψει, άσε με ρε Μάκη τώρα, δηλαδή τι μου λες. Οκ, πάμε. Εντάξει, πάμε να τον βρούμε τον άνθρωπο να συμφωνήσουμε τώρα, να προχωρήσουμε. Δεν έχει. Άμα θέλει να γράψει, ας γράψει. Καλύτερα δύο άνθρωποι παρά ένας. Ξέρεις, αυτή ήταν οι σκέψεις μου εκείνη την εποχή. Οπότε, ναι, μέχρι να φτάσουμε στο ραντεβού, μου έλεγε ο Μάκης ότι δεν νιώθω πολύ καλά. Δεν νιώθω. Εντάξει, Μάκη, έχουμε χάσει την Τζέννη τώρα. Έλα, πάμε. Και βέβαια για να τα λέμε, ότι έχει γράψει και μία το πατάκι. Ναι, δικιά του, εννοείται. Έχει γράψει και το Ταΐγετο. Μπράβο, άρα αφού έχει γράψει τον Ταΐγετο, ας γράψει και ένα δύο Ταΐγετους ακόμα, να τελειώνουμε, ας πούμε. Δεν μου είχε φανεί ανασταλτικός παράγοντας, γιατί εντάξει, πάντα γράφει, πάντα αυτό σχεδιάζει. Δεν ήξερα ότι αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα και στην πορεία κατάλαβα ότι θα δημιουργούσε. Αυτό που ήθελα εγώ είναι το να βάλουμε κάτω την ταινία, να τη δούμε όπως είχα προτείνει χαρακτηριστικά, να τη δούμε αρκετές φορές, να απομονώσουμε κάποιες ιστορίες που αφηγείται μέσα στην ταινία, να δούμε ποιες είναι αυτές που μπορούν να αποδοθούν ζωντανά, γιατί δεν χρειαζόντουσαν όλες οι ιστορίες του Τσίου να αποδοθούν θεατρικά. Ίσως εγώ έβλεπα να χρησιμοποιηθεί και βίντεο. Είχα τέτοια στοιχεία εγώ, όταν δηλαδή είπα ναι να το κάνουμε και πρότεινα και το είχαμε ψιλοσυμφωνήσει ότι να δουλέψουμε μαζί προς την κατεύθυνση, δηλαδή του περιεχομένου. Αλλά φάνηκε από την αρχή ότι έχουμε διαφορετική ιδέα για το τι να περιέχει. Μου έδινε μια τέτοια διάθεση να περπατάει ο Τσίου, ας πούμε, στην πόλη και πάνω στη σκηνή να ταχώνουν δηλαδή τίποτα ροκεντρολάδες από Έρικ Μπάρντον μέχρι Πουλικάκο, ξέρω εγώ, ό,τι βρίσκαμε, ό,τι με όποιους ερχόμασταν σε επαφή, εν πάση περιπτώσει. Κάτι τέτοιο είχα στο μυαλό μου. Ήθελα να γίνει ένα σοου. Να κρατήσουμε τη δομή δηλαδή και της ιστορίας Τσίου και το θέμα προφανώς, αλλά αυτό να γίνει λίγο σοου. Έχουμε βρει και αμοιβές, τι θα πάρει ο Ερίκος, όλα είμαστε κομπλέ. Και μέσα σε 5 λεπτά, σε 5 λεπτά έτσι, δηλαδή από εκεί πέρα που είμαστε, τι ωραία έχουμε Τσίου, σε 5 λεπτά έχει τελειώσει εκεί πέρα και δεν υπάρχει Τσίου. Δεν υπάρχει Ερίκος Λίτσης στην παράσταση. Δεν κατάλαβα πώς έγινε αυτό. Δηλαδή, έχω μείνει κι εγώ. Βλέπω τον Μάκη με τον Ερίκο, τους έχω αφήσει να μιλάνε, τους βλέπω μπροστά μου και το βλέπω να πηγαίνει στον κρεμό. Δεν συμφωνήσαμε πάνω σε αυτό. Εντάξει, δηλαδή. Το να μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία, απλά σαν ηθοποιός, να παίξω δηλαδή το ρόλο που έπαιξα στην ταινία. Αυτό δεν με εξιτάριζε από μόνο του, ανεξαρτήτως δηλαδή του οικονομικού όφελους που θα είχα από αυτή την ιστορία. Και τελειώνει εκεί, δεν έχουμε Ερίκο. Δηλαδή φεύγουμε από το ραντεβού και δεν υπάρχει Ερίκος. Ή εγώ τι να του λέω, sorry, το σώζουμε του Μάκη. Ο Μάκης να λέει, όχι, sorry, δεν, δηλαδή, Μάκη τι κάνουμε, που πάει το Τσίου. 2-0 το σκορ, δύο σημαντικές απώλειες. Εγώ δεν πίστευα ότι θα γίνει όμως χωρίς τον Ερικό. Πίστευα ότι θα είναι κάζους μπέλη. Ακόμα και από την παραγωγή. Στην αρχή δεν πίστευα ότι θα έλεγε κάποιος όχι. Απ' την άλλη, μετά όμως, όταν το σκέφτηκα λίγο πιο normal, κατάλαβα ότι προφανώς κάποιος μπορεί να πει όχι. Εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένη, οπότε μάλλον δεν άκουγα αυτά που μου έλεγε. Ήταν από την αρχή δεδομένο ότι ήθελε να επέμβει περισσότερο σε αυτό που θα γινόταν. Αυτό θυμάμαι. Αλλά. Θυμάμαι το έλεγα ότι χωρίς εσένα δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή είναι βασικό κομμάτι. Άμα είναι να γίνει, πρέπει να γίνει με όλους και εσύ είσαι ένα πολύ βασικό κομμάτι.
Δηλαδή, θέλω να ισοπεδωθούν όλες αυτές οι ενστάσεις, ότι βρέθηκα σε μια θέση να προσπαθούσα να τον ενθουσιάσω, πράγμα που δεν ήταν η θέση μου, και στην πορεία φάνηκε ότι δεν είχε και νόημα. Εκ των πραγμάτων, κάπου σήκωσα τα χέρια ψηλά και είπα: προχώρα, κάντα όλα μόνος. Στην αρχή, μάλιστα, του είχα πει ότι κάντα όλα μόνος και θα συμμετάσχω. Αλλά ακριβώς επειδή δεν ήταν αυτό το βαθύτερο μου θέλω, μετά από λίγες μέρες του ανακοίνωσα ότι δεν θα παίξω καθόλου σε αυτή την ιστορία. Δεν θα συμμετάσχω. Βέβαια, να το πω και αυτό έτσι, να το έχει στο ντοκουμέντο του ο Μάκης. Τον καταλαβαίνω σαν δημιουργό. Δεν είναι εύκολο να έχεις το παιδί σου και ο άλλος να σου ζητάει να γίνει και λίγο δικό μου παιδί. Το καταλαβαίνω αυτό. Όλοι πήθηκα πως θα ήταν, αλλά εντάξει. That's life. Το θέμα μας ήταν ότι εκείνη τη στιγμή βρεθήκαμε μέσα σε ένα μήνα να μην έχουμε ούτε την Τζέννη, ούτε τον Ερικό. Και ήμασταν... Ναι, ναι, παράνοια. What the fuck, τι γίνεται τώρα πια. Για μας αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή είναι, υπάρχει τρομερό πρόβλημα στο αν θα υλοποιηθεί και πώς θα υλοποιηθεί όλο το project. Και είχα μείνει μόνος με το Μάκη. Ήταν λίγο κλειστοφοβικό βασικά. Δηλαδή να θέλω να ξεσπάσω, να μην μπορώ προφανώς. Ξεσπάω πάντα σε μένα, έτσι. Και να λέω τι κάνει ο Μάκης ακριβώς. Ποιο είναι το πλάνο τώρα. Εδώ πέρα είχαμε πάει ότι το έχουμε. Και ξαφνικά δεν το έχουμε. Δηλαδή, ποιοι είναι οι υπόλοιποι, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Μα θα έχουμε τους άλλους. Ποιοι είναι οι άλλοι, εγώ δεν ξέρω κανέναν άλλον. Γιατί δεν έχουμε την Τζέννη, γιατί δεν έχουμε τον Ερίκο. Αφού εκεί ήμασταν, Μάκη. Δηλαδή, είχα αυτό το. Ήμασταν εκεί, ήταν εκεί ο άνθρωπος. Τι ήθελε. Τον πήρα ένα τηλέφωνο. Φιλαράκια είμαστε όλοι τόσα χρόνια. Και ήθελα να ακούσω τις ανησυχίες του. Μήπως ανησυχήσω κι εγώ για το τι πάμε να κάνουμε κτλ. Γιατί για μένα ήταν κάπως καθαρό ότι θα παίξουμε αυτό το οποίο είναι γραμμένο ήδη. Δηλαδή δεν ψάχνουμε για κείμενο. Άρα πρέπει θεατρικά να το στηρίξουμε και σαφώς θα είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με την ταινία. Και την τελευταία κουβέντα την έχει ο Μάκης. Οπότε πάλι τσαντισμένος έφυγα γιατί δεν δηλαδή σκεφτόμουν εγώ και τώρα ποιος θα είναι. Αν δεν είναι ο Λίτσης, ποιος θα είναι. Πάλι αυτή η απόγνωση που σε πιάνει. Αυτό. Σαν να μην έφτανε λοιπόν η παρέτηση σε εισαγωγικά του Ερίκου και η Τζέννη Θεωνά μας λέει ότι τελικά δεν μπορεί να είναι το καλοκαίρι μαζί μας. Η Τζέννη σαν χαρακτήρας στην ταινία ήταν το τρόπαιο που όλοι το γνωρίζανε, που προσωπικά εμένα όλα αυτά τα χρόνια που έχει γίνει ταινία και μου μιλάνε για το Τζίου, μου μιλάνε σχεδόν πάντα για την Τζέννη. Τι κάνει η Τζέννη, πού είναι η Τζέννη. Εσύ γιατί δεν είχες σκηνή με την Τζέννη. Πάρα πολλά πράγματα. Οπότε μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο είχε δώσει το στίγμα της κι αυτή. Οπότε θα ήμασταν μείον δύο σοβαρότατα πρόσωπα της ταινίας εκτός προβλήματα. Καλά, πόσο καιρό το συζητούσαμε και 7 Απριλίου είναι το τελευταίο μήνυμα. Δηλαδή από πότε έχουμε ξεκινήσει. Πότε. Είδες επαγγελμάτι. Ήσουν επαγγελμάτι. Και σου λέω κάτσε ρε φίλε, έχεις για 15 Αύγουστο είναι. Έχεις δίκιο. Αναθεωρώ. Ήμουνα πολύ αυστηρή. Όχι. Λοιπόν, Μάκη καλησπέρα. Επανέρχομαι για να κάνουμε ένα κλείσιμο. Και να μην αφήσουμε τα πράγματα να αιωρούνται. Μετά από πολλή πίεση, πόση πίεση άσκησα, δεν ξέρω, μετά από πολλή πίεση και συζητήσεις, πληροφορήθηκα το ρήμα, πληροφορήθηκα ότι θα έχω γυρίσματα μέχρι τέλη Ιουλίου και κενό τον Αύγουστο. Ένα τόσο δά, μικρό, πολύτιμο κενό. Εσωτερικός μονόλογος είναι αυτό, δεν το έχω γράψει. Αυτό το κενό θέλω να το αξιοποιήσω όπως σου είπα. Πώς! Θα πάρω το παιδί και θα φύγουμε. Όντως πολύ δραματικό. Διακοπές εννοώ. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω υπάρξει κομμάτι της ιστορίας του Τσίου. Ακριβές. Και πάλι μεγαλώστο μου και στον Φόδες, αλλά ακριβές. Και το επαναλαμβάνω και τότε στα μάτια. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω υπάρξει κομμάτι της ιστορίας του Τσίου. Όχι, απλώς δεν μπορώ να το κάνω πάντα, ξέρεις, πάντα αμφισβητώ αυτό που λέω, αλλά το εννοώ. Αλλά στην παρούσα φάση δεν μπορώ να στερήσω αυτό το καλοκαίρι από το μικρό μου άτομο. Τζέννη. Δική σου για πάντα, Τζέννη. Ωραία. Νομίζω καλύτερο κλείσιμο δεν μπορούμε να έχουμε. Όχι. Μπορούμε όμως να έχουμε μια πετσέτα την επόμενη φορά.